Είναι και αρκετά συνεργεία συναδέλφων του Κοκυπρίων. Υπάρχει και ένα τουρκικό κανάλι εδώ επίσης που καλύπτει την όλη διαδικασία. Και υπάρχει και ένας μικρός συνοστισμός και με τους συναδέλφους. Λοιπόν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, ο κύριος Νεοφύτου. Και χαιρετά και μικρά παιδιά εδώ, τα οποία μαζί με τους γονείς του τον έχουν υποδεχθεί. Από τη σύζυγό του λοιπόν, την κυρία Σελίπα, αλλά και πολλά στελέχη είναι του. Είναι και η Τζόρτσια Παναγιώτου, Στέλλα μου πίσω, ακριβώς που είναι η εκπρόσωπος του επιτελείου του, ναι. Λοιπόν. Είναι πάρα πολλοί συνεργάτες και στελέχη και του επιτελείου του και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θα το συνοδεύσουμε μέχρι την είσοδο ουσιαστικά. Λοιπόν, Στέλλα, εμείς έχουμε εικόνα. Σε μερικά δευτερόλεπτα από τώρα εισέρχεται εντός του εκλογικού κέντρου και έχουμε φυσικό ήχο. Πάμε. Σελίπα Μαρία, αριθμός εκλογικού δικτυαρίου 486866. Μια νυπόγραφη, με δώσεις παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Προεδρέως. Νεοφύτου Αβέρος, αριθμός εκλογικού βιβλιαρίου 340554. Αν υπογραφήν εδώ, κύριε. Άσκηση το εκλογικό του δικαίωμα Αβέρος Νεοφύτου και η σύζυγός του Μαρία Σελίπα. Ψήφισε και ο Αβέρος Νεοφύτου και έχει τις χαιρετάκι τους υπαλλήλους εκεί της το εκλογικού κέντρου και θα κατευθυνθεί Στέλλα σε λίγα δευτερόλεπτα θεωρούμε κοντά σου για τις δηλώσεις με τη μάσκα του εκεί ο Αβέρος Νεοφύτου και η σύζυγός του. Λοιπόν, υπάρχει και κοσμός ζωή, ακούμε και τα χειροκροτήματα. Στέλλα, αρχόμαστε κοντά σου, πρέπει να εξέρχεται τώρα ο κύριος Νεοφύτου. Λοιπόν, ο κύριος Νεοφύτου βεβαίως έχει εξέλθει, υπό χειροκροτήματα όπως ακούτε και εσείς και θα ακούσουμε και την δήλωση του κύριου Νεοφύτου. Λοιπόν. Μεγάλη γιορτή για τη δημοκρατία. Για μήνες μιλούσαμε εμείς, εκτιμούσαν οι δημοσκόποι. Σήμερα μιλάω κυρίαρχος λαός. Σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι. Σήμερα, δια της ψήφου του, ο λαός θα επιλέξει την πορεία της χώρας.
Και αυτό που θα μετρήσει είναι το αποτέλεσμα της τενέκας. Ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα με πρικισμένους ανθρώπους. Είμαι βέβαιος πως ο κυπριακός λαός θα επιλέξει τη σταθερότητα και την ασφάλεια μαζί και την προοπτική για καλύτερες μέρες, για μια εθνική δικαίωση αλλά και κοινωνική δικαιοσύνη. Μπορούμε και θα φτιάξουμε την καλύτερη Κύπρο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πώς θα αξιοποιήσετε τη μέρα σας? Είναι αυτό που κρατάτε. Την αισιοδοξία του κόσμου να δει καλύτερη Κύπρο. Είναι η δική Κύπρος μας σε γερά θεμέλια. Καλή ψήφο και καλό τον κυπριακό λαό, τους ψηφοφόρους, να προσέλθουν μαζικά στην κάλπη. Πώς θα αξιοποιήσετε τη μέρα σας σήμερα, κύριε Νεοφύτου? Θα επισκεφτείτε κάποια κέντρα, θα είστε στο γραφείο να παρακολουθείτε? Ό,τι έκανα τα τελευταία 40 χρόνια όταν έτρεχα εκλογές. Το ίδιο θα κάνω και σήμερα. Δηλαδή. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.